Σύμφωνα με την κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο Γίγας που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, ολοκληρώνονται οι νομοθετικές της παρεμβάσεις στην εκπαίδευση. Πράγματι, ολοκληρώνεται, λέμε εμείς, για την τρέχουσα τετραετία, εκείνο το προγραμματισμένο βασικό σετ των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων, το οποίο εναρμονίζεται με τις γενικότερες αντεργατικές αναδιαρθρώσεις, οι οποίες συνεχίζονται βεβαίως τα τελευταία χρόνια, σταθερά και αδιάλειπτα από όλες τις κυβερνήσεις και τώρα βεβαίως υλοποιούνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να χρησιμοποιήσω και ένα παράδειγμα, το σημερινό νομοσχέδιο κουμπώνει τέλεια με τις διατάξεις του πρόσφατου αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη και φυσικά και τα δύο αυτά νομοσχέδια σημαδεύουν τον ίδιο στόχο. Την νεολαία και τα δικαιώματά της, μορφωτικά και εργασιακά. Όλα της τα δικαιώματα. Ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου? Μα νομίζω αν κανείς διαβάσει και μόνο τους τίτλους των άρθρων θα καταλάβει ότι είναι η θεσμική κατοχύρωση της επιχειρηματικής και εμπορικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου με εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά προϊόντα. Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο συνεχίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις φυσικά εδώ και 20 χρόνια με σκοπό τη μετατροπή του Δημόσιου Πανεπιστημίου σε μια κανονική επιχείρηση. Μιλάμε φυσικά για τη γνωστή διαδικασία της Μπολόνια και του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι περί αυτού πρόκειται. Το νομοσχέδιο λοιπόν βρίθει από διατάξεις οι οποίες περιγράφουν ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα μοιάζει όλο και περισσότερο και θα προσομοιάζει σε μια αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, τόσο στη λειτουργία του αυτή καθ' αυτή, παραδείγματος χάρη. Ιδρύονται μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς την έγκριση του Υπουργείου και με αξιοποίηση στελεχών της αγοράς ως διδάσκοντα σε αυτά. Ιδρύονται βιομηχανικά διδακτορικά, διευρύνεται το πεδίο των πιστωτικών μονάδων για οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, λέμε εμείς, μελέτες σκοπιμότητας και κυρίως βιωσιμότητας, για οποιαδήποτε οικονομική διαδικασία απαιτούνται τέτοιες μελέτες, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, οικονομικής βιωσιμότητας εννοείται, όσο και στη διοίκησή του, όχι μόνο στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Με τη συμμετοχή εξωπανεπιστημιακών, προφανώς εκπροσώπων της αγοράς, όχι οποιονδήποτε, στα συμβούλια διοίκησης, εκτελεστικοί διευθυντές, μάνατζερς κτλ. Κτλ. Βιομηχανικά διδακτορικά, ας σταθούμε λιγάκι σε αυτό, τα οποία απαιτούσε τον τελευταίο καιρό ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, με έναν επιτακτικό τρόπο. Βιομηχανικά διδακτορικά, στην τριμελή επιστημονική επιτροπή των οποίων θα μπορεί να συμμετέχει και θα συμμετέχει ένα στέλεχος της επιχείρησης. Το άτομο αυτό θα καθοδηγεί την ερευνητική και εκπαιδευτική πορεία του υποψήφιου διδάκτορα, χωρίς φυσικά να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και όλα τα χαρακτηριστικά του διδάσκοντα, με σκοπό την παραγωγή τελικά ενός προϊόντος, το οποίο θα εξασφαλίζει σίγουρα το κέρδος στην επιχείρησή του, όχι όμως απαραίτητα και τις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας, της κοινωνίας. Πρόκειται για ευθεία και βαθιά διαστρέβλωση της ίδιας της επιστήμης και της ανθρωπιστικής της αποστολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που προβλέπεται ακόμα και για την ίδρυση πανεπιστημιακών ιατρικών κλινικών δεν είναι άλλο από μια οικονομίστικη προσέγγιση και λογική του κόστους ωφέλους, καθώς εξαρτά την ίδρυσή τους, των πανεπιστημιακών δηλαδή κλινικών, αφενός από την ύπαρξη του λεγόμενου τεκμηριωμένου ενδιαφέροντος, έτσι αναγράφεται, και όχι από την ύπαρξη ενός κεντρικού σχεδιασμού πολιτικής της υγείας προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Και αφετέρου εξαρτά την ίδρυση των πανεπιστημιακών ιατρικών κλινικών από την ύπαρξη του κριτηρίου και πάλι, να το και πάλι, είναι παντού και πανταχού παρών, από την μελέτη σκοπιμότητας και κυρίως βιωσιμότητας για την ίδρυση μιας
κλινικής. Και βεβαίως εφαρμόζεται η λογική της αποζημίωσης, πληρωμής, δηλαδή για την παροχή υπηρεσιών υγείας από τις πανεπιστημιακές κλινικές με βάση τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, αντί για μια δωρεάν παροχή υπηρεσιών χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση του ασθενή. Πώς δηλαδή η εμπορευματοποίηση της υγείας πάει χέρι-χέρι και συναρθρώνεται και με την εμπορευματοποίηση της παιδείας. Αν πούμε δε και για τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια, τότε και τα πράγματα προχώρησαν πολύ φυσικά και τις ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερα επιπληρωμή προγράμματα διαφόρων ειδών στα πανεπιστήμια. Από μεταπτυχιακά, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, στον αριθμό των μεταπτυχιακών με δίδακτρα, αυτό το χρυσό μετάλλιο το παίρνει αναμφίβολα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα περισσότερα που λειτουργήσαν επί των ημερών του, μέχρι τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα, τα οποία και αυτά θέσπισε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και πάτησε γκάζι φυσικά η Νέα Δημοκρατία μετά, με τα πανεπιστήμια να κάνουν μέχρι και τους tour operators στην ουσία για να προσελκύουν φοιτητές πελάτες από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και ενδιάμεση κρίκοι σε όλη αυτή την αλυσίδα. Είναι τα λεγόμενα προγράμματα κατάρτισης με δίδακτρα στα ΚΕΔΙΒΙΜ, στα Κέντρα Διαβίου Μάθησης των Πανεπιστημίων, που αυγαταίνουν κάθε χρόνο, με πολλά από αυτά να προκυρήσονται εν μέσω πανδημίας. Το είδαμε και αυτό. Τα πανεπιστήμια δηλαδή εξωθούνται, κυριολεκτικά εξωθούνται να κατρακυλήσουν σε αυτόν τον κατήφορο για να αντλήσουν έσοδα για τη λειτουργία τους σε συνθήκες όπου η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται διαρκώς σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες διαρκώς μεγαλώνουν. Γιατί με συγχωρείτε, το κόστος ζωής των τελευταίων ετών δεν αυξήθηκε κατά 14% για το οποίο επέρεται η κυβέρνηση ότι αύξησε την κρατική χρηματοδότηση. Αυξήθηκε πολύ περισσότερο. Έσοδα που πολλές φορές είναι απαραίτητα, μιλάω για τα έσοδα των πανεπιστημίων, είναι απαραίτητα ακόμη και για τα στοιχειώδη, όπως παραδείγματος χάρη για να υπάρχουν διδάσκοντες σε αυτά. Καθώς η αναλογία μεταξύ συμβασιούχων και διδασκόντων, συμβασιούχων διδασκόντων και μονίμων μελών ΔΕΠ, αυτή η αναλογία συνεχώς μεγαλώνει και οι θέσεις ΔΕΠ προκυρίζονται με το σταγονόμετρο, παρότι τα κενά είναι τεράστια. Είναι χαρακτηριστικό μέσα σε λίγα χρόνια ο αριθμός των μελών ΔΕΠ στο εδώ, στο φυσικό του ΕΚΠΑ, στην Αθήνα, έχει συρρυκνωθεί περίπου κατά 50%. Σύμφωνα με τη λογική του νομοσχεδίου τώρα, το αν θα προσληφθούν διδάσκοντες ώστε να διδάσκονται όλα τα μαθήματα, αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το αν τα ιδρύματα έχουν τα ταμιακά διαθέσιμα για να τους πληρώσουν από τους δικούς τους, τους ίδιους πόρους. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα έσοδα, τα μαθήματα δεν γίνονται. Τι κι αν έχει κριθεί ότι είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται αυτά τα μαθήματα στα προγράμματα σπουδών. Δεν θα γίνονται εάν δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τέτοιου είδους ποιότητα. Αυτή είναι η ποιότητα την οποία διασφαλίζει η δική σας αξιολόγηση. Η οποία επιπλέον συνδέεται ευθέως, εσείς το νομοθετήσατε, με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Και κάπως έτσι βλέπει κανένας τα τελευταία χρόνια να συστήνονται στα πανεπιστήμια τα ελληνικά εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Εσείς τώρα το βάζετε και στο νομοσχέδιο με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων και να μπαίνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην αγορά του real estate την ώρα που δεν υπάρχουν ούτε εστίες, ούτε αμφιθέατρα, ούτε αίθουσες διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΕΚΠΑ με μια τεράστια ακίνητη περιουσία την οποία διαθέτει. Σε αυτό το έδαφος, σε αυτό το πολύ ευνοϊκό έδαφος, οι επιχειρήσεις εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο, ολοένα και πιο οργανικά με τα ιδρύματα. Οι διάφορες προγραμματικές συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ή άλλων φορέων ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια και διαδραματίζουν, αυτή είναι η αλήθεια, έναν όλο και πιο καθοριστικό ρόλο στις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΠΑΔΑ,
δεν σταματά να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες προγραμματικές και μνημόνια συνεργασίας. Κι όμως, αν πάει κανείς μια βόλτα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα δει ότι και οι διδάσκοντες και οι υποδομές του είναι σε μόνιμη έλλειψη και ανεπάρκεια. Τελικά, το ερώτημα τίθεται και είναι αμήλικτο. Τόσα χρόνια, τόσα μα τόσα χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια σε αυτή την πορεία, κατά την οποία τα πανεπιστήμια κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση της επιχειρηματικής τους δράσης, αλήθεια, έχει βελτιωθεί τίποτα για τους αποφύτους τους? Η απάντηση είναι γνωστή. Η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει χειροτερέψει για τους φοιτητές. Ενώ και τα πανεπιστήμια κατηγοριοποιούνται όλο ένα και πιο βαθιά σε α, β, γ ή και δ κατηγορίες. Και από τη μια υπάρχουν ιδρύματα που φυτοζωούν κυριολεκτικά και από την άλλη υπάρχουν ιδρύματα τα οποία είναι οικονομικά σχετικά εύρωστα και αντλούν πόρους. Αυτό εξάλλου φάνηκε πολύ έντονα και με την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Εκεί καθρεφτίστηκε αυτό, κατευθείαν, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στα ιδρύματα να καθορίζουν συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή των φοιτητών τους, όπου άλλα τμήματα επέλεξαν τους ανώτερους συντελεστές, επιδιώκοντας τους υψηλότερου επίπεδου πρωτοετής, οι οποίοι μπορούν να τους οποίους μπορούν να προσελκύσουν, και άλλα ιδρύματα επέλεξαν τους κατώτερους συντελεστές βαρύτητας, επιδιώκοντας απλώς να μην αδειάσουν από τους φοιτητές τους. Παραπέρα, το νομοσχέδιο επιφέρει ένα συντριπτικό κυριολεκτικά πλήγμα στην επιστημονική και διδακτική συγκρότηση ενός επιστημονικού αντικειμένου. Οδηγεί στην πλήρη διάσπαση του επιστημονικού αντικειμένου με τη διαμόρφωση πτυχίων σούπα, τα οποία δεν θα προσφέρουν ολοκληρωμένη μόρφωση και φυσικά δεν θα εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ή μάλλον δεν θα εξασφαλίζουν καθόλου επαγγελματικά δικαιώματα. Εδώ εντάσσεται για παράδειγμα η θεσμοθέτηση των κοινών διπλών προπτυχιακών, τα dual major, μεταξύ τμήματων του ίδιου ή άλλων ΑΕΗ, εντός και εκτός Ελλάδας, η δυνατότητα ενός τμήματος να ιδρύει περισσότερο από ένα προπτυχιακά, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλες σχολές, η θεσμοθέτηση παράλληλων προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσες κατεύθυνσης, τα minor degrees. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραγνωριστεί το ότι επανέρχεται δια της πλαγίας και αυτός ο αντιεπιστημονικός για μας διαχωρισμός πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα ίδρυσης εντός του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εφαρμοσμένων, λέει, σπουδών, οι άλλες είναι δηλαδή ανεφάρμοστες, μικρότερης διάρκειας, κάτι που προέβλεπαν, κάτι το σχετικό και παρόμοιο, το οποίο προέβλεπαν και οι νόμοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του τα διετή. Εκείνος διετή τα ήθελε αυτά τα προγράμματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά από όλα αυτά? Τα πτυχία μετατρέπονται σε απλά κολλάζ γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τα οποία διαμορφώνονται από τις διαφοροποιημένες διαδρομές μάθησης πάνω σε ένα υπόστρωμα, σε ένα βασικό υπόστρωμα κάποιων μίνιμουμ επιστημονικών γνώσεων. Και ο απόφυτος με το δικό του ο καθένας εξατομικευμένο προφίλ δεξιοτήτων κάθε φορά καλείται να το συμπληρώνει αυτό το προφίλ με διάφορα μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά, σεμινάρια, ευελπιστώντας να διαμορφώσει ένα τέτοιο προφίλ το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, η οποία θα ανοίξει κάποια στιγμή και θα ανταποκρίνεται περισσότερο το δικό του πτυχίο κι αυτός από έναν άλλο συνάδελφό του, με τον οποίο μπορεί να ξεκίνησαν μαζί τις σπουδές, να ήταν σε ομόλογα τμήματα, αλλά μέχρι να τις τελειώσουν αυτές τις σπουδές, τελικά το κοινό πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησαν αυτοί οι δύο που ήταν στην ίδια σχολή δεν έφτανε ούτε το 50%. Στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ούτε αύξηση του μόνιμου προσωπικού, ούτε αύξηση μισθών, αλίμονο, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, και το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του. Αυτό που φέρνει το νομοσχέδιο είναι περισσότερη υπεροριακή εργασία για να αυξηθούν, προσέξτε, μέσω της υπεροριακής εργασίας θα αυξηθούν οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κτλ. Και πού θα βρεθούν, παρακαλώ, αυτές οι ώρες, οι επιπλέον για υπεροριακή απασχόληση? Ήδη πολλά μέλη ΔΕΠ
Δουλεύουν απογεύματα και Σαββατοκύριακα στα μεταπτυχιακά με δίδακτρα και στα ερευνητικά για να καλύψουν τις απώλειες μισθών που έγιναν όλα τα τελευταία χρόνια. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στο ότι αυτό δεν το κάνουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και ο νόμος αυτός έρχεται με διάφορους τρόπους, με τις εξελίξεις της, της ιεραρχίας αλλά και με τα πειθαρχικά βεβαίως να τους εξαναγκάσει να κάνουν όλοι το ίδιο, ακόμα και εκείνα τα μέλη ΔΕΠ που δεν μπορούν και δεν θέλουν επουδενή να βλέπουν τον εαυτό τους ως μάνατζερ. Αυτούς δηλαδή που θεωρούν ότι ο ρόλος τους ως καθηγητές πανεπιστημίου, ως μέλη ΔΕΠ, είναι να παράγει νέα γνώση και να τη μεταφέρει δωρεάν με έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικό τρόπο στα παιδιά του λαού για να μπορέσουν αύριο να ασκήσουν αυτά το επάγγελμα του επιστημονικού αντικειμένου το οποίο διάλεξαν να σπουδάσουν. Στέκομαι για λίγο στο ζήτημα του άρθρου 296, θα το πούμε για τρίτη φορά, το αναδείξαμε από την πρώτη επιτροπή, σχετικά με τα πανεπιστημιακά δάση στο Περτούλη και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, με την φοιτητική λέσχη και με το αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, έχουν δικαιολογήσει απόλυτα τη σύστασή τους, και επιτελούν πολύ σημαντικούς και κρίσιμους και εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποθεί ότι αποτελούν πρότυπα επιστημονικής προσέγγισης και ως προς τη δασολογία και ως προς την γεωργία, τα οποία μάλιστα πληρούν και τα δικά σας κριτήρια από την ώρα που τα ίδια αυτοχρηματοδοτούνται. Δεν αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης. Έχουν την ικανότητα και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυτοχρηματοδοτούνται. Αυτά λοιπόν τα νομικά πρόσωπα. Εσείς τώρα τα καταργείτε με τη διάταξη του άρθρου 296. Ποιος είναι αλήθεια ο λόγος για τη διάλυση αυτών των νομικών προσώπων? Εμείς δεν βλέπουμε άλλο λόγο από την υπαγωγή τους, από την υπαγωγή αυτών των πανεπιστημιακών δασών, τα οποία είναι πρότυπα διαχείρισης, επαναλαμβάνω. Όποιος τα έχει επισκεφθεί μπορεί να το βεβαιώσει, στο Περτούλη και τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, ή το αγρόκτημα, το πανεπιστημιακό αγρόκτημα του Άπιθητα στη Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή εξαιρετικής σημασίας, κυριολεκτικά φιλέτο, πρόκειται για μια ενέργεια η οποία τα οθεί. Η δεύτερη ενέργεια θα είναι αυτά να μπουν στις λεγόμενες εταιρείες. Έτσι λέει το νομοσχέδιο, αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημιακών ακινήτων. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει στις επίμονες εκκλήσεις και από αυτό το βήμα. Νομίζουμε ότι μπορεί και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μια γενναία απόφαση να αποσύρει διατάξεις οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν υπήρχαν ούτε στη διαβούλευση, ήρθαν τελείως ευνηδιαστικά, και να συνταχθεί με αυτήν την ομόφωνη διακομματικά άποψη όλων των κατοίκων και των φορέων αυτών των περιοχών που ζητούν την απόσυρση αυτών των διατάξεων. Και κλείνω μια αναφορά γενικότερα για το Πανεπιστήμιο. Επειδή ακούγεται και κλείνεται σε όλες τις πτώσεις εδώ η έννοια του σύγχρονου Πανεπιστήμιου. Αλήθεια, ποιο είναι σήμερα το σύγχρονο Πανεπιστήμιο? Είναι το Πανεπιστήμιο που φτιάχνετε τόσα χρόνια όλοι εσείς οι κυβερνήσεις? Είναι, άκουσα τον κύριο Φίλη να μιλάει για το συμμετοχικό Πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας και της Γνώσης της Κεντρικής Ευρώπης, λέει, και όχι το νεοφιλελεύθερο. Συγγνώμη, η γενίκευση των μεταπτυχιακών με δίδακτρα σε ποιο πανεπιστήμιο ακριβώς εντάσσεται? Σε αυτό ή μήπως το νεοφιλελεύθερο επιχειρηματικό? Η ίδρυση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, πού ακριβώς εντάσσεται? Στο συμμετοχικό πανεπιστήμιο της δημοκρατίας και της γνώσης? Λοιπόν, αυτό που φτιάχνετε τόσα χρόνια εσείς στο Πανεπιστήμιο δεν είναι το σύγχρονο Πανεπιστήμιο, είναι το οπισθοδρομικό Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία. Είναι το Πανεπιστήμιο της Καταστολής, είναι το Πανεπιστήμιο της ακριβοπληρωμένης γνώσης, είναι αυτό το Πανεπιστήμιο που είναι δεμένο στο άρμα των μεγαλοκαπιταλιστών. Αυτό το Πανεπιστήμιο το ζουν καλά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους.
Αν θέλετε να μιλήσουμε για το σύγχρονο πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο σύγχρονο είναι εκείνο στο οποίο είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών, χωρίς ταξικούς φραγμούς, όπου είναι εξασφαλισμένη η σίτηση, δωρεάν σίτηση, στέγαση για όλους τους φοιτητές, η κάλυψη όλων των αναγκών τους σε συγγράμματα, σε αναλώσιμα, σε μεταφορές. Αυτό είναι το σύγχρονο σήμερα. Παραπέρα, είναι αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο εξασφαλίζει όλη τη γνώση, επαναλαμβάνω, όλη την απαραίτητη γνώση για να ασκήσει κανείς ένα επάγγελμα, τη δίνει το πανεπιστήμιο το σύγχρονο μέσα στο πτυχίο. Εσείς τη λιγοστεύετε συνέχεια αυτή τη γνώση που δίνει το πτυχίο, γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη για μεταπτυχιακές σπουδές και για πιστοποιήσεις, για σεμινάρια και για επανακαταρτήσεις. Και είναι αυτό φυσικά που βοηθάει τους φοιτητές να παρακολουθούν στην πράξη την εξέλιξη και την εφαρμογή της επιστήμης τους στη χώρα τους και διεθνώς, με πρωτοβουλία του ίδιου του πανεπιστημίου. Και όχι βάζοντας τους ίδιους τους φοιτητές να τρέχουν αγκομαχώντας για να προλάβουν και να πληρώνουν από πάνω τις δικές τους μορφωτικές ανάγκες. Το πανεπιστήμιο που φτιάχνεται είναι το σκουριασμένο πανεπιστήμιο, το πιστοδρομικό πανεπιστήμιο, και αυτό το πανεπιστήμιο ούτε οι φοιτητές ούτε ο λαός τελικά θα σας επιτρέψουν να το εφαρμόσετε και να το λειτουργήσετε. Ευχαριστώ.